Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και σήμερα σε μια ακόμη έτσι επικοινωνία, περίπου μονόρι, μέσω της σελίδας μας στο Facebook. Εύχομαι και ελπίζω να είστε καλά, να αντέχετε όλα αυτά που γίνονται και δεν εννοώ μόνο στην ομάδα, εννοώ γενικότερα στην κοινωνία μας. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Νομίζω ότι θα είναι ό,τι πιο χαλαρό έχουμε να περάσουμε τους επόμενους μήνες με όλα αυτά που βλέπω ότι γίνονται, με τον ιό δηλαδή κυρίως και με όλα αυτά που προσπαθούν πάλι να επιβάλλουν στον κόσμο κτλ. Ας ελπίσουμε να είμαστε ανθεκτικοί, να μπορέσουμε να περάσουμε τουλάχιστον έναν ήσυχο Αύγουστο, γιατί από το βλέπω να ζορίζει αρκετά. Σε ό,τι αφορά της ομάδας, κάποιο νέο από την επικαιρότητα δεν υπάρχει το οποίο να αποτελεί, πώς να το πω, να αποτελεί ένα αντικείμενο, μια είδηση η οποία βρίσκεται στην κορυφή της επικαιρότητας. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν έχει γίνει κάτι. Όσον αφορά το παιδικό που είχαμε κάποιες δηλώσεις του Προέδρου του Ερασιτέχνη και τα λοιπά, εντάξει, νομίζω τα έχουμε χιλιοπεί. Συζητάμε κάθε μέρα τα ίδια. Ξέρω ότι η μοιραία η συζήτηση πηγαίνει από μόνη της εκεί, γιατί είναι το θέμα των ημερών. Σημαίνει ότι, εντάξει, ό,τι έχουμε να πούμε, το έχουμε πει, το έχουμε αναλύσει, το έχουμε χιλιοαναλύσει. Σαφέστατα και αν υπάρχει κάποια απορία από τη δική σας πλευρά και μπορώ, εδώ είμαι να την απαντήσω εννοείται. Αυτό που με στεναχωρεί περισσότερο και εκεί στέκομαι είναι ότι είναι Παρασκευή σήμερα, τελευταία μέρα του Ιουλίου, και δεν υπάρχει ακόμα μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάποια επίσημη ενημέρωση για το πού τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθούν οι πρώτες προπονήσεις ορισμένων τμήματων της Ακαδημίας, όπως της ΚΑΠΑΔΑΚ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 
υπήρξαν οι εξετάσεις σήμερα των πιτσιρικάδων και για τον ιό και γενικότερα τα εργομετρικά, αλλά ακόμα δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση για το πού θα αρχίσουν οι προπονήσεις τη Δευτέρα. Είναι ανοιχτό το θέμα της Παιανίας, είναι ανοιχτό το θέμα για το προπονητικό στο Κοροπή μέχρι κάποιο διάστημα, μέχρι που να αρχίσουν προς τα τέλη Αυγούστου προπονήσεις τα τμήματα που είναι προγραμματισμένου να προπονηθούν, δηλαδή λίγος χρόνος ακόμα. Αλλά όπως και να το κάνουμε είναι ένα στενάχωρο ζήτημα, διότι έχει περάσει από 40 κύματα και έχει και προεκτάσεις όλο αυτό. Στις μεταγραφές κάτι δεν φαίνεται να υπάρχει, έτσι κάτι καινούριο, κάτι πολύ καινούριο. Μου έκανε εντύπωση και ομολογώ αρνητική εντύπωση, ελπίζω ότι είναι λόγω διακοπών και όχι για κάτι άλλο, ότι σήμερα στην εκπομπή του Αθήνα 984 ο Δήμαρχος, υπήρχε άλλη εκπομπή εκείνη την ώρα, δεν βγήκε ο Δήμαρχος όπως είχε υποσχεθεί κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα, που αυτό δείχνει μια διάθεση προφύλαξης από το τι λέγεται δημόσια κτλ. Ο Παραθηναϊκός δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν έχει ισχυρές διοικήσεις, όπως είπαμε και χθες, να πιάσουν την κατάσταση από εκεί που πρέπει και να, όχι με τολμηρές κινήσεις, λάθος πήγα να πω, με τις απαραίτητες ικανές και αναγκαίες συνθήκες να δρομολογήσουν το ζήτημα στέγασης. Επομένως, ένα θέμα που δεν έπρεπε να γίνει πολιτικό και όσοι, είστε λίγοι όμως αυτοί δυστυχώς, όσοι παρακολουθείτε τα ρεπορτάζ μου, ενώ οι πιο παλιοί είστε λίγοι, οι πιο πολλοί φίλοι μπήκαν στην παρέα μας στους τελευταίους 9 μήνες, 10, πιο παλιά ήταν οι πολύ πιστοί, να το πω έτσι, θυμούνται ότι το απόγευμα πιο παλιά, τις τελευταίες πενταετίες τέλος πάντων, έλεγα ότι δεν πρέπει σε καμία των περιπτώσεων το ζήτημα στέγασης του Παναθηναϊκού να συνδεθεί με την πολιτική, με κανένα πολιτικό πρόσωπο. Κι όμως αυτό έγινε. Έγινε το χειρότερο των σεναρίων. Έτσι λοιπόν, στεκόμαστε για το τι θα πει ο Δήμαρχος. Περιμένουμε μια τοποθέτηση του Δημάρχου. Μιλάει κάποιο πολιτικό πρόσωπο ή φοράει μάσκα κάποιο πολιτικό πρόσωπο του Παραθηναϊκού και εμείς το κάνουμε μέγα ζήτημα. Λες και έχουμε δει προκοπή τόσα χρόνια από αυτά τα πράγματα και περιμένουμε να δούμε προκοπή τώρα. Δυστυχώς όμως, έτσι όπως έχει εξελιχθεί το πράγμα, από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός τη δυναμική να ενεργήσει μόνος του και όπως πρέπει
πρέπει να άγεται και να φέρεται από τις ορέξεις του καθενός, όποιος και αν είναι αυτός, από όπου και αν προέρχεται, από όποιον πολιτικό χώρο και αν προέρχεται, γιατί κάποιοι φίλοι ίσως το πάρουν πολιτικό, πολιτικά το θέμα. Όχι. Δεν είναι, η άποψή μου δεν πηγάζει από κάποια πολιτικά, πιστεύω. Έτσι κι αλλιώς ούτε το ένα κόμμα εξουσίας ψηφίζω, ούτε το άλλο κόμμα εξουσίας. Οπότε δεν ανήκω δηλαδή κάπου. Είναι μια πραγματικότητα αυτό. Σκεφτόμουν το απόγευμα τα περί ρομαντισμού και πριν περάσω στα μηνύματά σας θέλω να πω έτσι 2-3 πράγματα γι' αυτό. Ότι εμείς που θέλουμε και κάποια γκάλωπ σήμερα που δείχνουν ότι ο κόσμος έχει ξυπνήσει για τα καλά και ξέρει ποια είναι η καλύτερη λύση στέγασης για την ομάδα. Είναι πολύ ενθαρρυντικό να ξέρει πλέον ο κόσμος τι είναι το καλό, ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Στέκονται λοιπόν, ο αντίλογος είναι ο ρομαντισμός. Όταν είσαι ρομαντικός, επειδή είναι μια πολύ όμορφη λέξη και είναι μια γενικά πολύ ωραία κατάσταση, και για μένα ο ρομαντισμός σε πάρα πολλά πράγματα είναι και στάση ζωής. Γιατί νομίζω ότι όταν αυτό το να κάνει τον κύκλο του, ένας ρομαντικός θα μας σώσει όλους. Ο ρομαντισμός λοιπόν είναι που έχει περάσει προς τα ίδια του ηρωνεύομαι, τους κοροϊδεύω και τα σε καμία των περιπτώσεων. Ο ρομαντισμός είναι ένα το οποίο όμως πρέπει για να είσαι ρομαντικός πρέπει να είσαι και ειλικρινής. Πώς λοιπόν κάποιος ο οποίος είναι ρομαντικός και δεν μιλάω για πάρα πολύ κόσμο που υιοθετεί αυτό το χαρακτηρισμό έτσι ώστε να κουκουλώσει τις απόψεις του και να καλοποιήσει θα έλεγα τις απόψεις του. Πώς γίνεται να είσαι ρομαντικός και μέχρι πριν από 10 χρόνια να βρίζεις, να βάλεσαι έναντι δικαίων και αδίκων, να βρίζεις νεκρούς, να βρίζεις παιδιά, να ζητάς προστασία με κάθε τρόπο για την ομάδα σου, από τη στιγμή που είσαι ρομαντικός. Μέσα είναι ρομαντικός, θα έλεγες, δεν πειράζει, τιμώ αυτόν τον άνθρωπο, γιατί πηγαίνει με το σταυρό στο χέρι και είναι ρομαντικός. Λοιπόν, αλακάρτ, και όπου το θυμόμαστε, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε και να μην νομίζουν ορισμένοι φίλοι μας ότι απευθύνονται σε ηλιθίους. Έτσι. Κάθε ψέμα θα πέφτει, όπως έπεσε πριν από λίγη ώρα στο Twitter ένα ψέμα από κάποιον fake λογαριασμό ο οποίος έγραφε ότι είναι ασαφείς οι εμπορικές χρήσεις, το καθεστώς των εμπορικών χρήσεων του γηπέδου στον Βοτανικό και βέβαια μέσα σε λίγες γραμμές του καταρρύψαμε τη θεωρία του, τονίζοντας ότι, γιατί ανέφερε κάποιους νόμους τους οποίους ούτε έχει διαβάσει ποτέ ούτε τίποτα, είναι συντονισμένη προσπάθεια, ευτυχώς είναι λίγη. Γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια στα social media, γιατί ξέρετε τι έχουν καταλάβει. Και δεν μιλάω λες και μιλάω για τους απέναντι, μιλάω γιατί για τους συγκεκριμένους ανθρώπους προσπαθώ να συγκρατήσω τον θυμό μου υπό την έννοια όχι ότι μπορώ να κάνω κάτι με εναντίον της βίας σε κάθε μορφή της, έτσι, λεκτική, σωματική, ψυχολογική κτλ. Θυμώνω γιατί έχουν αναγάγει το ψέμα σε επιστήμη και έχουν καταλάβει πλέον ότι η δύναμη δεν είναι σε μια εφημερίδα η οποία πουλάει 500 φύλλα. Δεν είναι σε ένα ραδιόφωνο που το ακούνε 300.000 άνθρωποι. Δεν είναι σε ένα site που το διαβάζουν 500.000 άνθρωποι. Η δύναμη αυτή τη στιγμή είναι στα social media. Είναι στα social media όπου η δεξαμενή του κόσμου που ενημερώνεται πλέον από τα social media, γι' αυτό και το δεύτερο συνθετικό της λέξης είναι media, δεν είναι τυχαίο, είναι το στοιχείο της επικοινωνίας αυτό, γνωρίζουν ότι μέσω των social media μπορεί μία άποψη να επικοινωνηθεί πολύ καλύτερα από ότι από μία εφημερίδα, από ότι ένα ραδιόφωνο, από ότι μία τηλεόραση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και ο διάλογος που κάνουμε, ο μονόλογος που κάνω τώρα και ο διάλογος που θα κάνουμε σε λίγο. Έτσι. Ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα από εδώ κατάφεραν κάποιοι να αλλάξουν άποψη, κάποιοι να, πώς να το πω, να αναθεωρήσουν αυτά που πίστευαν,
να μπουν στη διαδικασία να ακούσουν και την άλλη γνώμη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ έχω μπει πάρα πολλές φορές στη διαδικασία να ακούσω την άλλη άποψη. Και προσπαθώντας, ας πούμε, σε ό,τι. Δεν μιλάω για τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή, μιλάω γενικά, έτσι. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να είσαι καλοπροαίρετος ως προς την αντίθετη άποψη. Δηλαδή, να την ακούς και μετά να διηλύζεις το μυαλό σου αυτό που λέει αυτός είναι σωστό ή είναι λάθος. Έχει δόλο ή όχι. Έχει επιχειρήματα ή όχι. Είναι τρεις βασικοί πυλώνες αυτοί, ώστε να καταλάβεις αν είναι πράγματι αληθής ο λόγος του απέναντι κτλ. Του απέναντι εννοώ του συνομιλητή σου για οποιοδήποτε θέμα, όχι μόνο για τα της ομάδας. Έγινε λοιπόν υπήρξε μια πομπόδης έτσι δημοσίευση στο Twitter ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει έως το 17,5% των εμπορικών χρήσεων σύμφωνα με τον νόμο 3983 του 11 κτλ. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος αυτός που έχει γράψει το συγκεκριμένο tweet έχει πάρει μια νομολογία που έχει μπροστά του και έχει αρχίσει και μπουμπουνάει, βαράει στο ψαχνό που λέμε, χωρίς να έχει ιδέα για το τι διαβάζει. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή, είτε συνταγή για σουτζουκάκια διάβαζε, είτε το νόμο για το γηπεδικό, ήταν το ίδιο και το αυτό. Με πέντε κουβέντες, όχι τίποτα περισσότερο, με πέντε κουβέντες, απλά για να ξέρετε, επειδή μπορεί να πέσουν στην αντίληψή σας αυτές οι απόψεις, γιατί, πώς να το πω, αυτές οι απόψεις, όπως μεταφέρεται η δική μου γνώμη αυτή τη στιγμή μέσω της δικής σας δυναμικής, έτσι υπάρχει και μια αντίστοιχη δυναμική σε άλλους λογαριασμούς, ας το πω έτσι, οι οποίοι έχουν μια απήχηση, την οποία οφείλουμε να σεβαστούμε και να σεβαστούμε και το κοινό το οποίο επιλέγει να ενημερώνεται από εκεί. Να τονίσω λοιπόν πάνω στο συγκεκριμένο, ότι όταν υπάρχει ένα προεδρικό διάταγμα επάνω σε ένα νόμο, το προεδρικό διάταγμα υπερισχύει όλων των υπόλοιπων νόμων. Επομένως, επειδή το προεδρικό διάταγμα για το γήπεδο στο Βοτανικό προβλέπει μέχρι και το τετραγωνικό χιλιοστό των χρήσεων που προβλέπονται για το γήπεδο του Παναθηναϊκού, των εμπορικών, του οικοπαίδου, το πόσο θα το σε πιο το χωροταξικό κομμάτι, δηλαδή που θα δομηθεί, δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία και να ραδιάζουμε ψέματα. Όπως κάπου είδα σήμερα, όχι κάπου, ξέρω που είδα, απλά δεν κάνω διαφήμιση, και την περιβόητη δήλωση του Γιάννη Αλαφούζου για τον Άγγλο αρχιτέκτονα. Όταν σας έλεγα ότι επιστρέψαμε σε εποχές 12, κάποιοι από εσάς με θεώρησαν υπερβολικό. Ακριβώς ό,τι συζητούσαμε το 12, συζητάμε και σήμερα και είναι μείον αυτό για την ομάδα. Δεν μπορεί να κάνει συνεχή πισωγυρίσματα. Δεν μπορεί να γυρίζει συνέχεια πίσω. Για τον Άγγλο αρχιτέκτονα, ο οποίος πήγε στο Βοτανικό, δεν του άρεσε, και πήγε στη Λεωφόρο, μύρισε Λεωφόρο τέλος πάντων, okay, και είπε ότι εδώ πρέπει να κάνετε το γήπεδο. Στον Αλαφούζο. Το όνομα του Άγγλου αρχιτέκτονα γιατί δεν το μάθαμε ποτέ. Γιατί δεν βγήκε ποτέ προς τα έξω. Ποιος είναι. Εγώ το λέω καλοπροαίρετα με την έννοια να παρακολουθήσω το έργο του ανθρώπου και επειδή είναι και αρχιτέκτονας και έχει γνωστικό πεδίο μεγάλο, φαντάζομαι, να μπορέσω να μάθω από αυτόν γιατί διψάω για μάθηση. Ποιο είναι το όνομα του, πώς λέγεται. Ενώ τι έχει κάνει. Και επειδή μάλιστα στο συγκεκριμένο βίντεο ο Αλαφούζος λέει, του είπε ότι όλες οι αγγλικές ομάδες. Όλες οι αγγλικές ομάδες, προσέξτε, είναι πολύ σημαντική η ορολογία. Το όλο terminology σε όλη αυτή τη σειρά ψεύδους, που είναι η δήλωση Αλαφούζου, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Λέει λοιπόν ότι όλες οι αγγλικές ομάδες ανακατασκευάζουν την έδρα τους. Είχε προηγηθεί βέβαια η Manchester City. Προφανώς ο Άγγλος αρχιτέκτονας δεν ήξερε ότι η City έφυγε από το Main Road για το Etihad. Άσε τη City. Αν δεν ξέρεις τη City και είσαι αρχιτέκτονας, παράτατα και άνοιξε ένα κομμωτήριο. Δεν κακό. Δεν κακό. Μπρέντφορντ, το τελευταίο παράδειγμα. Η Μπρέντφορντ είναι το τελευταίο παράδειγμα. Σε κάποιους από εσάς που δεν παίζετε και στοίχημα, ίσως να μην σας λέει κάτι. Η ομάδα αυτή ανέβηκε φέτος από την Championship στην Premier League. Έδωσε το τελευταίο της παιχνίδι στο γήπεδό της, τις προάλλες, με τη Swansea, στα Μπαράζα Νόντου. Ανέβηκε, όχι, παίζει τελικό. Ναι, παίζει τελικό. Μπράβο, πέρασε τον τελικό τον playoff. Τώρα εντάξει, αυτό δεν έχει μεγάλη σημασία. Είναι μια ομάδα τέλος πάντων η οποία από την Championship θέλει να ανέβει στην Premier League. Έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι και από του χρόνου για ίδιο γήπεδο, προσέξτε, για ίδιο γήπεδο, ακριβώς ίδιο γήπεδο, μετακόμισε 3 χιλιόμετρα παραπέρα και έφτιαξε καινούριο γήπεδο. Όχι στο ίδιο γήπεδο που είναι τώρα, που έπαιζε μέχρι τώρα για πάρα πολλά χρόνια. Μετακόμισε 2-3 χιλιόμετρα πιο πέρα και μπορείτε να τη διαβάσετε την ιστορία για το γήπεδο της Μπρέντφορντ. Και δεν πήγε σε γήπεδο μεγάλο, μην φανταστείτε, 17.500 θέσεων. Τίποτα. Γιατί το θεώρησε ότι είναι ένα. Και έχει φτιάξει ένα συμπαθητικό γήπεδάκι, μικρό, έτσι για τα δεδομένα της καλό είναι.
Αλλά ακόμα και οι ομάδες αυτές που σύμφωνα με τον Άγγλο αρχιτέκτονα στην Αγγλία καμία ομάδα δεν αλλάζει έδρα. Έφυγε η Tottenham, έφυγε η West Ham. Από τότε έχει γίνει χαμός. Μέχρι και η Everton συζητάει να φύγει και να πάει σε άλλο γήπεδο. Γιατί ο κόσμος προοδεύει. Δεν είναι θέμα. Ούτε πόλεμο στη λεωφόρο γίνεται, ούτε τίποτα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Λέμε τι μπορεί να γίνει και τι όχι, διότι όσοι δεν καταλάβατε τι γίνεται, θα σας πω ένα παράδειγμα, πάρα πολύ απλό παράδειγμα, που δεν έχει σχέση με γηπεντικά κτλ. Ασχολούμαστε όλοι με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θυμόταν κάποιος από εσάς ότι ο Ολυμπιακός έχει παίκτη Ιγκόρ Σίλβα? Εγώ δεν το θυμόμουν, αλήθεια. Έχει παίξει, λέει, δύο φορές. Ο Ιγκόρ Σίλβα, λοιπόν, πουλήθηκε ή θα πουληθεί στην Όσιγκεκ, την κροατική, έναντι 1 εκατομμύριο ευρώ. Καλά ως εδώ. Ο Φεντερίκο Μακέντα, ο οποίος έχει βάλει 30 γκολ τα δύο τελευταία χρόνια με τον Παναθηναϊκό, ίσως ο κορυφαίος στατιστικά παίκτη του Παναθηναϊκού στη διετία, από ομάδα ανώτερης δυναμικής, τον Ερυθρό Αστέρα, της ίδιας γεωγραφικής περιοχής, σέρβικης, εν προκειμένου, δέχθηκε πρόταση 300.000 ευρώ. Ο Ολυμπιακός πούλησε ή πουλάει τον Ιγκόρ Σίλβα στην Όσιγκεκ με 1 εκατομμύριο και ο Παναθηναϊκός απέρριψε πρόταση του Ερυθρού Αστέρα για τον πρώτο του σκόρερ 300.000. Αν αυτό δεν είναι ένα αντιπροσωπευτικότατο δείγμα του τι ακριβώς συμβαίνει και πώς ακριβώς κινδυνεύει ο σύλλογος τα επόμενα χρόνια να γίνει ακόμα. Στα δικά μου μάτια δεν γίνεται να μικρύνει ποτέ. Έτσι. Λέμε τώρα για το γενικότερο όμως πλαίσιο. Όλοι μας το έχουμε πει, μικρύναμε κάποια στιγμή. Και είναι μια πραγματικότητα. Ο κίνδυνος όμως που υπάρχει μπροστά, τώρα, εδώ, έχει έρθει, είναι στη δίπλα μας είναι. Είναι τεράστιος. Όταν ο αντίπαλός σου κάνει αυτές τις κινήσεις και εσύ δεν μπορείς να παρακολουθήσεις ούτε στο ελάχιστο, είναι ανησυχητικό. Στα δικά μου μάτια είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Δεν ξέρω αν η σύγκριση σας λέει κάτι. Όταν το συνειδητοποίησα, ξέρετε γιατί με σόκαρε. Δεν ήξερα ότι αυτός ο παίκτης παίζει τον Ολυμπιακό. Και ελληνικό πρωτάθλημα γράφω δηλαδή και στα στοιχηματικά μου και όλα αυτά. Δεν το θυμόμουν να κάνω. Απίστευτο, ε. Και τον πουλάει 1 εκατομμύριο. Ο Παναθηναϊκός έχει την ανάγκη να ξεφύγει από όλη αυτή τη στενοπό. Και αυτό που σας είπα και χθες, και θα περάσω αμέσως στα μηνύματά σας. Αυτό που σας είπα και χθες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς γίνεται εδώ και τόσα χρόνια, ανεξαρτήτως διοίκησης, δεν το προσωποποιώ. Δεν βάζω πρόσωπα μπροστά, βάζω τα γεγονότα. Όλες οι διοικήσεις που έχουν περάσει από την ΠΑΕ, την ΚΑΕ, τον Ερασιτέχνη, να μην πηγαίνουν στο προφανές, σε αυτό δηλαδή που είναι νόμος του κράτους, να βγαίνουν δικηγόροι, έγκριτοι κατά τα άλλα νομικοί, πολύ πετυχημένοι, όπως ο κύριος Μπαλτάκος, και να μιλάει με ασέβεια για νόμο του κράτους, δικηγόρος, νομικός, και να μιλάει με ασέβεια για νόμο του κράτους. Λέγοντας μάλιστα με τεράστιο θράσος ότι το 6 του είχε ανατεθεί μια υποχρέωση με τη ιδιότητα του νομικού για την οποία δεν έκανε τίποτα. Οι εντολείς του τότε τι έχουν να πούν? Υπάρχει απιστία εδώ, επαναλαμβάνω, ή δεν υπάρχει? Δεν ξέρω, ρωτάω. Δεν είμαι νομικός. Ωστόσο, σε άλλες περιπτώσεις νομίζω υπάρχουν νομικοί οι οποίοι απειλούνται με αυτή την κίνηση από εντολείς οι οποίοι θεώρησαν ότι δεν εκπροσωπήθηκαν λόγω σκοπιμότητα σωστά. Πώς γίνεται λοιπόν οι διοικήσεις του Παναθηναϊκού τόσα χρόνια να πηγαίνουν μονίμως σε αυτό που δεν γίνεται? Κάποιος πονηρός, όχι εγώ, ξέρετε τι θα μπορούσε να πει? Δεν θέλουν να βρουν λύση. Ή δεν μπορούν να βρουν λύση και χωρίς να θέλουν να παραδεχτούν ότι δεν μπορούν, φτάνουν να πολεμούν τη μοναδική λύση. Δεν γίνεται να μην έχει βρεθεί ένας χριστιανός, ένας, αυτά τα χρόνια να πει εδώ, κοιτάξτε τι γίνεται, τι σας είπα εχθές. Όλα αυτά που σας είπα εχθές θα τα διαβάσετε σε 6 μήνες, ένα χρόνο ίσως. Υπάρχει ψωμί εδώ. Μπορεί να αλλάξει η ιστορία, να γυρίσει ο διακόπτης, να βγει αυτή η μπρίζα και να μπει μια άλλη που θα δίνει περισσότερη ενέργεια. Δεν γίνεται τόσα χρόνια όλες οι αποφάσεις για το γηπεδικό να πηγαίνουν από την απέναντι πλευρά. Δηλαδή, ακόμα αφήστε το Βοτανικό έξω. Αφήστε το Βοτανικό. Δεν συζητάμε, δεν υπάρχει Βοτανικός. Το 17 υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια της ΠΑΕ για τη λεωφόρο. Ναι, μέχρι εδώ, ναι. Ο Ερασιτέχνης τότε πήγε στο κουδί. Δηλαδή, ακόμα και εκεί που πήγε κάτι να γίνει, που δεν θα γινόταν, αλλά λέω, ακόμα και εκεί που δεν υπήρχε η προοπτική του Βοτανικού, ρε παιδί μου, δεν υπήρχε κάποιος να ασχοληθεί. Ακόμα και εκεί
Το έφερε έτσι μια εσωτερική λειτουργία για να φύγει ο σύλλογος από το κομμάτι της λεωφόρου και να πάει στο γουδί. Τραγική ηρωνία. Όλοι όσοι υποστηρίζουν σχεδόν σήμερα τη λεωφόρο, λόγω Μπαλτάκου, λόγω Δημήτρη Μπαλτάκου, ήταν με το γουδί. Δεν ήταν με τη λεωφόρο. Είναι να τρελαίνεσαι. Είναι να τρελαίνεσαι, δηλαδή πραγματικά προσπαθείς να καταλάβεις τι συμβαίνει. Και λες, ρε γάμο, το δεν γίνεται να το κάνουν επίτηδες. Επίτηδες το κάνουν. Λες μετά, όχι, αγαπάνε τον Παναθηναϊκό. Άρα, είναι αυτοκαταστροφική. Γιατί σκέφτονται έτσι. Δεν γίνεται να σκέφτεσαι έτσι. Δεν γίνεται να σκέφτεσαι μονίμως για αυτό που δεν γίνεται. Δεν άκουσα τον κύριο Μαλακατέ σήμερα στο Sport FM. Διάβασα τις δηλώσεις. Σαν να βγαίνει αυτός ο άνθρωπος να μιλάει επίτηδες, έχουν προφανώς καταλάβει όλοι ότι όχι μόνο δεν ξέρει τι ισχύει για το γηπεδικό, αλλά προσπαθεί με κάποια λόγια να πει αυτό που θέλει ο κόσμος να ακούσει, που είναι πολύ κακό αυτό. Καλύτερα να γίνεις πολλές φορές αντιπαθής στο κοινό, αλλά να λες την αλήθεια, ειδικά άμα έχεις τόσο σοβαρή θεσμική θέση, παρά να αναλώνεσαι σε γενικότητες και αερολογίες τη στιγμή που δεν ξέρεις γιατί μιλάς. Πολύ πιο τίμιο θα ήταν. Δηλαδή, αν ήμουν εγώ στη θέση του, τι θα έκανα. Θα έλεγα, παιδιά, εντάξει, με ψηφίσανε οι 80-90% όπως με ψηφίσαν πρόεδρο, οκ, okay, το σέβομαι. Θα διαβάσω και θα μιλήσω, θα τοποθετηθώ δημόσια το Σεπτέμβριο, αφού κάτσω όλο το καλοκαίρι και διαβάσω τι ισχύει. Δεν γίνεται να κάνουμε παζάρι για νόμο του κράτους. Τώρα το θυμηθήκαμε το παζάρι. Γιατί, ρε παιδιά, όταν βγήκε η προοπτική λύση στέγασης του Athens Alive, δεν έγιναν τότε αυτά και γίνονται τώρα. Γιατί αυτός ο ιερός πόλεμος, γιατί οι διάφορες παροπλισμένες επί διετία-τριετία σελίδες δεν έκαναν τότε τον πόλεμο αυτό για το Athens Alive. Να πούν ποιο, ρε παιδιά, το ΟΑΚΑ είναι 15 δήμους μακριά. Ας πάμε να κάνουμε και στα Κιούρκα γήπεδο. Άμα είναι να κάνεις το ΟΑΚΑ, πας και στα Κιούρκα, πας και στη Θήβα. Έτσι, με αυτή τη λογική. Γιατί δεν βγήκαν τότε λοιπόν να πούν ότι κοιτάξτε να δείτε, παιδιά. Όχι, λεωφόρος. Γιατί τώρα που για πρώτη φορά υπάρχουν ένας-δύο άνθρωποι που για τους δικούς τους σκοπούς, όχι επειδή είναι Παναθηναϊκοί, δεν τον αγαπάνε, δεν τους νοιάζει. Τώρα αυτό το πράγμα και να διαβάζω και πομπόδεις εκφράσεις. Ποιος είναι στα σκηνιά. Ο Πακογιάννης είναι αυτή τη στιγμή είναι στα σκηνιά. Είναι λόγω των όσων έχει κάνει με τον περίπατο. Για τον κοιμό του Παναθηναϊκού είναι στα σκηνιά. Υπάρχει περίπτωση να μην εκλεγεί επειδή δεν θα φτιάξει γηπέδο στον Παναθηναϊκό. Καλά, υπάρχει κάποιο που τα πιστεύει αυτά. Αφού οι περισσότεροι, ακόμα και Παναθηναϊκοί και Ολυμπιακοί και Αεκτζίδες και Παοκτζίδες, αν του βάλει δίπλα-δίπλα, η σκληροπυρηνική μιλάμε, το κόμμα του και την ομάδα του, θα διαλέξουν το κόμμα του. Είναι πιο πολύ Πασόκ από Ολυμπιακοί, α πούμε. Λέω τώρα έναν συνδυασμό ο οποίο. Α, τυχαίο. Είναι πιο πολύ. Ποιο είναι σε σκηνιά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα νόμο. Αν ο νόμο αυτό τελματώσει. Ξέρετε σε τι κατάσταση θα βρεθεί η λεωφόρος την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα κιόλας. Έχετε εικόνα. Εγώ δεν έχω εικόνα. Εγώ πιστεύω θα προκληθεί ένα χάος για το καθεστώς της λεωφόρου. Ένα απίστευτο χάος. Και υπάρχει το καλό σενάριο, υπάρχει και το πολύ κακό σενάριο. Το πολύ κακό σενάριο δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε γιατί θα μετατοπιστεί πολύ η κουβέντα. Το έχουμε ξαναπεί. Δεν γίνεται λοιπόν πάνω που πάει να δρομολογηθεί κάτι. Στο κάτω-κάτω της γραφής, άσε να προχωρήσουν οι επαφές. Άσε να δούμε αν θα βρεθούν τα χρήματα. Γιατί ο Παναθηναϊκός εδώ πάει να κάνει μια διαπραγμάτευση με 10 cents στην τσέπη. Τίποτα δηλαδή. Δεν έχει ούτε ένα ευρώ να διαθέσει. Κοντζά Μαλαφούζος δεν έχει να βάλει ούτε ένα εκατομμύριο. Άσε λοιπόν να φτάσει το πράγμα εκεί, να δεις τι έχουν να σου προτείνουν. Τι ψευδεπίγραφα διλήμματα είναι. Τίποτα. Ωραία. Ή όλα στη λεωφόρο ή τίποτα. Γιατί όχι. Γιατί δηλαδή μόνο στο Βοτανικό πρέπει να φιλοξενηθούν 500 τμήματα που έχει ο Παναθηναϊκός. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό το πράγμα. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν γήπεδο με τίποτα. Όχι στο Βοτανικό ή στη λεωφόρο. Δεν θέλουν πουθενά. Άλλωστε υπάρχει ένα γκάλωπ το οποίο κυκλοφόρησε τις προάλλες. Θέλετε γήπεδο, Βοτανικό, λεωφόρο ή πουθενά. Και το πουθενά είχε 59%. Άρα πουθενά. Δηλαδή Πετράλωνα, στην Εκάλη ή στο δρόμο. Και να είναι το 58% στο δρόμο. Σε όλα αυτά που λέω υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να διαφωνήσει, δηλαδή δεν είναι αρκετά λογικά όσα αναφέρω αυτή τη στιγμή. Δεν γίνεται ρε γαμώ, δηλαδή πραγματικά μονίμως ανάποδα σαν τον Κάβουρα. Δεν γίνεται. Δηλαδή δεν γίνεται να υπάρχει τόση σκοπιμότητα. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι είναι ένα πλάνο συνδεδεμένο με αυτούς που έχουμε πει ότι είναι. Okay, είναι. Δεν σημαίνει όμως αυτό κάτι. Αυτό ο
πρέπει να είναι ο εξής. Θα κάνει καλό. Ναι. Δεν θα κάνει καλό. Okay. Αυτό. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Μπορεί να ακούω 16χρονα και 17χρονα παιδιά τα οποία δεν έχουν πάει στη λεωφόρο ποτέ ή μένουν στην επαρχία ή το οτιδήποτε και να λένε μόνο λεωφόρο, μόνο λεωφόρο, μόνο λεωφόρο. Κανείς δεν είπε όχι στη λεωφόρο. Εγώ πήρα την ομάδα το 18 και έφυγα από τη λεωφόρο. Όχι. Η ομάδα που έπαιζε. Πόσες φορές έχει παίξει τα τελευταία 40 χρόνια. Γιατί οι διοικητές έφευγαν μονίμως από τη λεωφόρο. Για ποιο λόγο και πήγαιναν στο ΆΚΑ. Και σας το είπα και το παράδειγμα της προάλλες. Θέλεις να ανοίξεις, χρησιμοποιώ λαϊκά πράγματα με το μέγεθος του συλλόγου. Θέλεις να ανοίξεις ένα μαγαζί ή θέλεις να προεκτείνεις το μαγαζί σου. Θα το προεκτείνεις στα 200 άτομα, να χωράει μέχρι 200 άτομα. Πάλι περιορισμένος δεν θα είσαι, δεν πρόκειται να γίνεις ποτέ μεγάλος. Μεγάλο μαγαζί. Ή θες να το κάνεις 1000 άτομα. Έτσι ώστε, ας είσαι άδειος στην αρχή, ρε παιδί μου, να έχεις όμως σκοπό να γεμίσεις το χιλιάρι. Είναι τόσο παράλογα όλα αυτά. Περιμένω τη γνώμη σας. Λοιπόν, ο Άλεκος λέει: Λάμπρο, έχεις δίκιο για όλα αυτά που λες. Πρέπει όμως να βρεθεί κάποια λύση. Αυτό προσπαθούμε. Εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να χτίσουμε γήπεδα, ούτε εσύ, Αλέκο, ούτε εγώ δυστυχώς. Εδώ είπε ο Μαλακατές ότι αν πάρουμε όσα θέλουμε στο βοτανικό, τότε θα πάμε με κρύα καρδιά. Δηλαδή θα μας δώσουν τα πάντα και αυτός θα κάνει και το δύσκολο. Πιστεύω εξυπηρετεί συμφέροντα ή θέλει να είναι αρεστός σε οπαδούς και αλαφούζο. Κοίταξε να δεις. Με τον κύριο Μαλακατέ, σέβομαι το παναθηναϊκό παρελθόν της οικογένειας του απόλυτα. Το μοναδικό δεν θα πω αν. Στη διακριτική σας χέρια όλο αυτό. Τουλάχιστον σεβόμενος την πολύ σπουδαία θέση και τιμητική θέση που έχει. Θα έπρεπε τουλάχιστον να διαβάσει δύο πράγματα πριν βγει να μιλήσει. Μόνο αυτό. Ή να έχει έναν σύμβουλο ο οποίος θα του λέει γι' αυτό θα πρέπει να πει αυτό. Γι' αυτό ισχύει εκείνο, γι' αυτό ισχύει το άλλο. Σήμερα έγινε θέμα για παράδειγμα, προσέξτε να δείτε τι κενό ενημέρωση υπάρχει. Και το εισέπραξα μέσω links που μου στείλατε. Υπήρξε πρωτοσέλιδο εφημερίδας που λέει το πρώτο ναι για λεωφόρο. Έγινε το πρώτο βήμα για τη λεωφόρο. Το πρώτο βήμα για τη λεωφόρο, ξέρετε ποιο είναι. Η ανανέωση της άδειας λειτουργίας. Η άδεια λειτουργίας είναι προαπαιτούμενο για να συζητήσουμε για επιστροφή του Παναθηναϊκού στη λεωφόρο έστω για ένα χρόνο, έστω για δύο χρόνια, για τρία χρόνια. Αν δεν ανανεωθεί η άδεια λειτουργίας, η οποία λύγει αυτό το εξάμηνο, το επόμενο εξάμηνο, δηλαδή λύγει η άδεια λειτουργίας πριν τη διαφαινόμενη επιστροφή της ομάδας το καλοκαίρι του 2021. Αν δεν λοιπόν υπάρξει μια τροπολογία. Μια μισή γραμμή είναι αυτό, έτσι, το οποίο θα περαστεί σε άσχετο νομοσχέδιο. Μπορεί να περαστεί σε νομοσχέδιο για την υγεία, για το περιβάλλον, για οτιδήποτε, για εργασιακό. Είναι μια μισή γραμμή, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν. Αυτό δεν χρειάζεται κάποια να θεωρηθεί ότι το πέτυχε ο Αλαφούζος. Εντάξει, είπαμε, okay, είναι ο τιμωρός, ο τελευταίος πιστός. Θα ακούσουμε αυτά σε λίγο καιρό, όπως τα έχουμε ξανακούσει. Έτσι. Ήδη έχει αρχίσει μια διαδικασία αγιογραφίας. Έτσι. Δεν έκανε τίποτα επειδή άφησε την ομάδα τρία χρόνια εκτός Ευρώπης. Επειδή έπεσε β' εθνική, μα είμαστε σοβαροί, δεν έκανε τίποτα. Το καλό ήθελε. Λοιπόν, προαπαιτούμενο είναι η άδεια λειτουργίας. Ποιο πρώτο ναι για λεωφόρο. Το λέμε για την άδεια λειτουργίας εδώ και τρία χρόνια. Από το Athens Live λέμε για την άδεια λειτουργίας. Που κρατική πρωτοβουλία, μια πρωτοβουλία του κράτους, να περάσει. Αυτό είναι εύκολο να γίνει. Είναι ούτε 5 λεπτά. Θα ψηφιστεί και δεν θα το πάρουμε χαμπάρι ότι θα ψηφιστεί, γιατί σας λέω θα περάσει μάλλον σε άσχετο νομοσχέδιο όπως έχει γίνει και στο παρελθόν. Δεν θα γίνει ολόκληρο νομοσχέδιο για τη λεωφόρο, θα περαστεί ως διάταξη. Έτσι συμβαίνει. Αυτό θα γίνει. Είναι δεδομένο ότι θα γίνει από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έχει δρομολογήσει την επιστροφή στη λεωφόρο το 2021, χωρίς ανανέωση της άδειας λειτουργίας, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και αυτό είναι εύκολο να γίνει. Ποτέ δεν είπε κανείς ότι αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι του πράγματος. Αλλά να θεωρείτε ότι είναι το πρώτο βήμα για μόνη επιστροφή στη λεωφόρο. Τουλάχιστον μην δέχεστε να σας κοροϊδεύουν, όχι τίποτα άλλο. Και το έχω ξαναπεί, εμένα δεν μπορεί να με κοροϊδέψει κάποιος, όχι επειδή είμαι έξυπνος. Επειδή έχω ασχοληθεί, εντάξει, έχω φάει κάποιες ώρες. Μην περιμένετε να σας πει ο άλλος τι πρέπει να πιστεύετε. Μόνοι σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω λάβει το τελευταίο διάστημα μηνύματα από παιδιά. Ένα παιδί μάλιστα μου έλεγε ότι στο διάλειμμα του στην δουλειά παίρνει κάθε μέρα το PDF που του έχω στείλει με το ΦΕΚ, το νόμο, και τον διαβάζω, μου λέει, παράγραφο-παράγραφο, έτσι ώστε να τον κατανοήσω καλύτερα, για να μάθω μόνος μου αν μου λες ακόμα και εσύ ο ίδιος αλήθεια. Αυτός είναι σωστός. Που δεν με πιστεύει, ούτε εμένα, δηλαδή θα μπορούσα να το πω
αλλιώς ότι θα με κολλάκευε κιόλας. Δεν με πιστεύει, δεν με πιστεύει ούτε εμένα. Μου λέει απλά επειδή έχεις πει ότι έχεις το φεκ, μπορείς να μου το περάσεις γιατί θέλω στο διάλειμμα της δουλειάς μου να το διαβάζω. Θα το περάσω, ευχαρίστως. Δεν μου έχει ξαναστείλει από τότε. Αλλά το βλέπει και τις δύο πλευρές με πλήρη αποστασιοποίηση και θέλει να έχει ο ίδιος τη δική του γνώμη. Είναι το πιο σωστό πράγμα. Πολύ το χάρηκα. Λέω θα διαβάσει και θα καταλάβει, θα διαβάσει και θα μάθει. Είναι τόσο απλό. Μην περιμένετε τώρα από το. Γιατί να σας πω, υπάρχει περίπτωση να ξέρω ο Γκαραγκάντης να είναι πιο έξυπνος ο Γκαραγκάντης από εσάς ή να ξέρει περισσότερα από εσάς? Όχι, δεν είναι. Ούτε ξέρει περισσότερα, ούτε είναι πιο έξυπνος. Είναι κοινή λογική. Δεν γίνεται μετά από τόση κακουχία, 12-15 ετών, ακόμα και τώρα να υπάρχει πρόσφορο έδαφος για επικοινωνιακούς ελιγμούς και τέτοια τερτύπια. Δεν γίνεται. Η άδεια λειτουργίας της λεωφόρου είναι κάτι που από τη στιγμή που ο σύλλογος αποφάσισε, πράγματι θα πρέπει να περαστεί σε ένα νομοσχέδιο και θα γίνει. Δεν είναι κάτι. Δεν χρειάζεται ούτε καν δημόσια διαβούλευση αυτό, ούτε τίποτα. Συνήθως αυτά ψηφίζονται επί όλων των άρθρων. Ένα από τα άρθρα θα είναι και η ανανέωση λειτουργίας, άδεια λειτουργίας της λεωφόρου για τα επόμενα 5 χρόνια. Αυτό. Λοιπόν, ο Αλαφούζος έχει αλλάξει στάση περί της ομάδας, γιατί αν στην περίπτωση γίνει το γήπεδο, θα έχει φράγκα ιστορία. Από τη μία μειώνεται το χρέος, από την άλλη το γήπεδο. Είναι σίγουρος, όπως όλοι, όταν θα γίνει γήπεδο θα είναι γεμάτο, ακόμα και με την κάτω ραχούλα, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Λάμπρο, γίνεται να ζητάμε να χτίσει ο Δήμος γήπεδο και να μας το παραδώσει χωρίς ενίκιο. Το άλλο παράδοξο είναι για την ΚΑΕ. Θέλουμε γήπεδο μπάσκετ στο Βοτανικό, αλλά με νέα λεωφόρο. Μισό λεπτάκι. Αλλά με νέα λεωφόρο, το μπάσκετ στο ΆΚΑ. Βρίσκουν τρόπους να καεί ο Βοτανικός και εμείς καθόμαστε και ελπίζουμε. Η νεολαία που λέει μόνο λεωφόρο παίρνει γραμμή από κάποιους παλαιότερους. Δική μου γνώμη, ναι, στην ανακατασκευή της λεωφόρου για προσωρινή λύση μέχρι να φτιαχτεί το γήπεδο στο Βοτανικό, το συντομότερο. Όλοι βρήκαν την άκρη τους και έκαναν τα γήπεδά τους και εμείς ακόμα στο περίμενε. Αυτό είναι το καλό σενάριο που λες. Δηλαδή, να γίνει μια ήπια ανακατασκευή της λεωφόρου ώστε να είναι ασφαλής για τον κόσμο και τις ομάδες και στη συνέχεια η ομάδα να πάει στο καινούριο της γήπεδο. Είναι και η πιο σωστή λύση. Καλησπέρα, φίλε Λάμπρο. Συμφωνώ σε όλα. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι αυτοί που λένε γήπεδο μόνο λεωφόρο είναι απλά ρομαντικοί, όπως είπες? Δεν νομίζω, φίλε. Εξήγησα νωρίτερα, φίλε μου Δημήτρη, και νομίζω το κατάλαβες, με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο, ότι ρομαντισμός δεν υπάρχει. Είναι μία, πώς να το πω, είναι μία πρόφαση ο ρομαντισμός αυτός. Όσο δεν αλλάζει διοίκηση, ρε παιδιά, δεν βλέπουμε γήπεδο. Εγώ τουλάχιστον και μέχρι να αλλάξουμε διοίκηση, βλέπω χρόνια μαρασμού, λέει ο φίλος μας. Αυτό λέγεται λάμπρο κακή και κατευθυνόμενη δημοσιογραφία. Πετάνε ένα άδεια λειτουργίας χωρίς να εξηγούν περισσότερο, μόνο και μόνο για να δημιουργούν εντυπώσεις. Καλά, την άδεια λειτουργίας της λεωφόρου, ρε παιδιά, δεν χρειάζεται να σας την πούν δημοσιογράφοι. Δεν φταίνει δημοσιογράφοι το 2020. Έπρεπε να την ξέρετε. Λάμπρο, τη μία ακούμε ότι δεν θα πάρουμε backup point guard, την άλλη ακούμε πως δεν θα πάρουμε τεσάρι έλεος. Ναι, εκ των υστέρων είδα το ρεπορτάζ που μου είπατε χθες ότι δεν υπάρχουν χρήματα για τεσάρι και ότι θα περιμένει ο Παναθηναϊκός κάποιες διαφοροποιήσεις στο budget από έσοδα κτλ. Ναι, θα είναι κακό αν δεν πάρει τεσάρι, γιατί ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός δεν ψάχνει απλά τεσάρι. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το ρόστερ μέχρι τώρα, μιλάμε με τα μέχρι τώρα δεδομένα, νομίζω ότι ο καλύτερος σουτέρ της ομάδας είναι ο Ιωάννης Παπαπέτρου. Που αυτό είναι πρόβλημα. Όχι, ο Ιωάννης είναι μια χαρά παίκτης. Έτσι, να κάνει και άλλα πράγματα, αλλά δεν μπορείς να στηρίζεσαι στο σουτ μόνο σε αυτόν, με την έννοια ότι σου λείπει το σουτ, σου λείπει το περιφερειακό σουτ, που είναι πολύ μεγάλο όπλο στο σύγχρονο μπάσκετ, πολύ μεγάλο εργαλείο. Θες τεσάρι. Που να είναι και καλός από μακριά, να απειλεί από μακριά. Η νεολαία που λέει μόνο λεωφόρο παίρνει γραμμή. Α, το διάβασα αυτό του Μάνου. Γεια σου, Μάνο. Τι άλλο, το διάβασα και αυτό και του Γιώργου. Εντάξει, όλο λέμε ότι πολεμάνε τη λεωφόρο, αλλά δεν λέμε και ποιοι. Αναφέρει κάποιες σελίδες εδώ ο φίλος ο Γιώργος, τις οποίες, εντάξει, δεν θέλω να αναφέρω για ευνόητους λόγους, τις οποίες θεωρεί ότι κάνουν κακό κτλ. Εγώ θέλω Βοτανικό, Λάμπρο, λέει ο Αλέκος. Λόγια, και κανείς δεν μιλάει για αυτούς που έχουν διαλύσει τον ΠΑΟ και δεν αντιδρά κανείς. Αν δεν φύγουν, δεν υπάρχει μέλλον, λέει ο Δημήτρης. Τι άλλο. Καλησπέρα. Θέλω λίγο οι Παναθηναϊκοί να αναλογιστούν κάτι. Πού θα ήταν ο Παναθηναϊκός σήμερα και αν ναι, πραγματικά θα είχε γήπεδο, εάν δίναν αυτοί που όλοι ξέρουμε στο Γιαννακόπουλο την ΠΑΕ. Γιατί τι σας έχουμε κάνει, ρε, και μας έχετε καταραστεί έτσι? Γιατί δεν δίνετε τον Παναθηναϊκό σε κάποιον που τον αγαπάει πραγματικά? Γιατί πρέπει να τραβάμε όλα αυτά? Χαίρεστε, ρε. Τώρα σοβαρά, Γιώργο, υπονοείς αυτό που καταλαβαίνω? Έρα, Γιώργο, τώρα σοβαρέψου. Και στο λέω τώρα μόνο το θάρρος της επικοινωνίας μας, τώρα μην τα λες αυτά, δεν ισχύουν.
Πιο σοβαρό να έρθει να επενδύσει στον Παναθηναϊκό με αυτή τη συμπεριφορά οπαδών και με την εγκληματική οργάνωση που υπάρχει στο ποδοσφαιρό μας. Με τον Αλαφούζο θα μείνουμε μέχρι να κοροϊδεύουν οι Ολυμπιακοί, λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας. Θα παραφράζω, παιδιά, κάποια μηνύματα, εντάξει, για να μην υπάρχει μια συνεχή βομολογία. Αυτοί οι ίδιοι που διέλυσαν τον Παναθηναϊκό το 8 κάνουν το ίδιο και τώρα, επιχειρώντας να διαλύσουν τη γιγάντωση του Παναθηναϊκού μέσω του νέου γηπέδου. Φυσικά και δεν τους ενδιαφέρει ο Παναθηναϊκός, αλλά το δικό του συμφέρον. Θέλουν την ομάδα μικρή, γιατί ξέρουν ότι με το Βοτανικό και την εκτόξευση του συλλόγου δεν θα έχουν λόγο στην επόμενη μέρα. Ο κύριος Αλαφούζος, αν θέλει το καλό του συλλόγου, ας μην ασχολείται με λεωφόρους και χαζά, συμβουλευτεί ανθρώπους που ξέρουν το θέμα Βοτανικός και ας δει ποιο είναι και το δικό του συμφέρον επιχειρηματικά στο φινάλε. Δεν γίνεται, ρε Νίκ, να μην ξέρει το δικό του συμφέρον, άμα θέλει να έχει συμφέρον. Λάμπρο, ετοιμολογικά πάντως, και επειδή μου άρεσαν τα φιλολογικά από μικρό παιδί, νομίζω ότι η κατάληξη τες είναι υπερβολή στην κυρίως λέξη. Όνομα Προέδρου Ερασιτέχνη, λέει ο Μανώλης. Ένα λόγο παίρνει εδώ. Λάμπρο, νομίζω ότι τον Γκάλοπ δεν έλεγε που θέλετε, αλλά που νομίζετε ότι θα γίνει. Και τι, δηλαδή έψαχνε για medium. Τέλος πάντων, δεν το θυμάμαι αυτό. Καλησπέρα, Λάμπρο. Αν δεις προσεκτικά τις δηλώσεις του Μαλακατέ, λέει και αυτός εμέσως πλην σαφώς ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι στη λεωφόρο. Ναι, λέει ότι μπορεί να γίνει γήπεδο στη λεωφόρο 40.000. Γίνεται, το διάβασα, έτσι το διάβασα. Όλοι ξέρουν ότι μόνο στο Βοτανικό υπάρχει ελπίδα. Θα παραμείνουμε όμως τα παιδιά της λεωφόρου. Και κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω. Αν αύριο πει ο Αλαφούζος ή ο κάθε Αλαφούζος, εγώ βάζω 100 εκατομμύρια ευρώ για το γήπεδο, μεθαύριο μπαίνουν μπουλντόζες και ξεκινάει, ή χρειάζεται και άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες και χρονοβόρες? Αν γίνει αυτό που λες, μόνο οικοδομικές άδειες. Άμα βρεθεί αύριο το ποσό που λες, 3 μήνες. Άσε που λένε κάποιοι φίλοι ότι πλέον έχουν επισπευστεί οι διαδικασίες, είναι πιο ομαλοποιημένα τα πράγματα. 3 μήνες σου λέω εγώ. Καλησπέρα, Λάμπρο. Κάνει διακοπές η σύνδεσή σου, δεν ακούγεσαι καλά. Παιδιά, το ξέρουμε το πρόβλημα. Εντάξει. Όσοι δεν μπορούν, εντάξει. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Πριν από λίγο έκανα speed test πάλι και ήταν 50. Ήταν ακριβώς το 50. Τι να κάνω, να μπούμε στο router? Δεν γίνεται. Εντάξει. Γιατί δεν πήγαμε πολύ μετοχικότητα στη λεωφόρο, λέει ο Μανώλης. Εδώ είπε ο Μαλακατές ότι αν πάρουμε όσα θέλουμε στο Βοτανικό, τότε θα πάμε με κρύα καρδιά. Το διαβάσαμε του Θανάση. Τι άλλο? Η Τρίπολη μας έχει περάσει 22 θέσεις από το 19, λέει ο Γιώργος. Τι γίνεται με μεταγραφές στο μπάσκετ? Στασιμότητα, γιατί έλλειψη χρημάτων, στάσεις εμπορίου, φίλε μου Κώστα. Στασιμότητα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μεγάλη στασιμότητα και αναμονή για το Λαπροβίτολα. Άφησε τον Παναθηναϊκό εσκεμμένα εκτός Ευρώπης. Αν αυτό γινόταν τα παλιά χρόνια, θα ήταν ήδη, τέλος πάντων, από 11η θέση στην Ευρώπη φτάσαμε 350η θέση. Μας πέρασε και η Τρίπολη. Δεν είμαστε τόσο κάτω. Έκανε τον Παναθηναϊκό ομάδα Β' Εθνικής με 150 εισιτήρια στα εντός και πιστεύετε ότι αυτό θα μας σώσει? Τέτοια καταστροφή πότε πρόλαβε και την έκανε τόσο μεγάλη? Θέλει να περάσει στο γηπεδικό ότι θα μας καταστρέψει στο μέλλον, λέει ο Κώστας. Παίζονται συμφέροντα στο Βοτανικό, αλλά Αλαφούζος θέλει να δώσει το Βοτανικό και γι' αυτό θέλει λεωφόρο, λέει ο Χρήστος. Λάμπρο, γήπεδο θέλουμε, όπου και αν είναι, τα υπόλοιπα είναι να έχουμε να λέμε, λέει ο Θεοτόκης. Υπάρχει περίπτωση να γκρεμιστεί το γήπεδο στη λεωφόρο και να μην γίνει το γήπεδο στο Βοτανικό? Με τα τώρα δεδομένα, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία των περιπτώσεων, Γιάννη, ποτέ. Λάμπρο, έχετε τεράστια ευθύνη και εσείς οι δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού για ό,τι συνέβη και εξακολουθεί να συμβαίνει στο σύλλογο, και το ξέρεις πολύ καλά, δεν το λέω επί προσωπικού. Λεωνίδα μου, πες ότι έχουμε ευθύνη. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, όλους. Ο κόσμος δεν έχει. Την πατάς μία. Δύο. Τρεις. Δεν γίνεται να την πατάς συνέχεια. Κατάλαβες τι λέω. Ούτε 5x5 δεν θα κάνει ο Αλαφούζος. Ξυπνάτε, λέει ο Τζόρτζ. Απεσιόδοξος ο Τζόρτζ. Καλησπέρα, Λάμπρο. Εγώ που είμαι πάντα αισιόδοξος, στις τελευταίες μέρες έχω αρχίσει να απογοητεύομαι. Πιστεύω ακράδαντα ότι χωρίς δυνατή διοίκηση δεν θα κάνουμε ποτέ γήπεδο, θα μείνουμε ΟΑΚΑ. Μακάρι να αλλάξουν τα δεδομένα και να γίνει το γήπεδο στο Βοτανικό. Κοιτάξτε να δεις, Δημήτρη, και εμένα ο προβληματισμός μου, και τον έχω εκφράσει και χθες και σήμερα και τις πολλές τελευταίες μέρες, είναι ότι όταν δεν έχεις ισχυρή διοίκηση, πώς μπορείς να ζητάς γήπεδο? Είναι μια πραγματικότητα και δεν είναι μόνο ισχυρή διοίκηση οικονομικά. Με πυγμή, με επιρροή, με ένταση, πώς να το πω, να δαγκώνει σίδερα. Λοιπόν, η λεωφόρος είναι ακατάλληλη, Βοτανικό με 1000, λέει ο Γιάννης. Καλησπέρα, Λάμπρο. Αν δεν είχαν κάνει την πορεία το 8 και έμενε η οικογένεια, τώρα θα είχαμε γήπεδο στο Βοτανικό. Καληνύχτα τώρα, λέει ο Κώστας. Καλησπέρα, Λάμπρο. Πέστε να ξεστραβωθούν κάποιοι, λέει ο Γιώργος. Καλησπέρα στο φίλο το Γιάννη από την Κρήτη και στον φίλο μου τον Νίκο, το Στέφα. Γεια σου, Νικόλα. Ναι, ο Μαλακατής ουσιαστικά είπε ότι λεωφόρο δεν γίνεται τίποτα, αλλά δεν το αναπαράγει κανένας. Εγώ δεν έχω ακούσει τη συζήτηση. Διάβασα τις δηλώσεις του και όντως αυτό που λέτε κάποιοι έχει αρχίσει να καταλαβαίνει περίπου τι γίνεται. Η ανάρτηση της 13 στο Instagram που λένε για πάντα στο σπίτι μας με φωτογραφία της λεωφόρου σημαίνει ότι τάσσονται υπέρ του ανέφικτου σχέδιου του Αλαφούζου? Δεν την έχω δει την ανάρτηση.
Τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο. Λάμπρο, μια ερώτηση και θέλω ειλικρινή απάντηση. Σε παρακαλώ, πιστεύεις ότι αν γίνει το γήπεδο θα είναι μέσα σε αυτό ο Αλαφούζος ή τζάμπα το συζητάμε? Κοίταξε να δεις, Δημήτρη, αυτό είναι στην ΠΑΕ αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να διαβάσω το μέλλον, Δημήτρη μου, ούτε να σου πω αυτό που θέλει, από αυτό που θέλεις να ακούσεις. Και για μένα το να μπούμε στο Βοτανικό με Αλαφούζο, εντάξει, θα είναι κάπως. Από την άλλη όμως, το θέμα είναι να κοιτάς την ουσία και όχι το γύρω-γύρω. Και η ουσία είναι ότι μόνο το γήπεδο από μόνο του θα φέρει όχι έναν σμήνος ανθρώπων να ασχοληθούν. Σε περίπτωση που γίνει το γήπεδο, σε πόσα χρόνια θα είναι έτοιμο? Αντώνη, από την πρώτη μέρα που θα μπουν οι μπουλντόζες, θέλει περίπου ένα τρίμηνο, τετράμηνο ο καθαρισμός του χώρου, όπως έχω αναλύσει σε ένα ρεπορτάζ το οποίο δεν έχει δημοσιευθεί πουθενά άλλου, στο blog μου, στο monopanathinaikos1908.blogspot.com, λόγω μιας δολιοφθοράς η οποία είχε γίνει προετών, με πολλές προεκτάσεις. Έχω αναφέρει το γεγονός στις προεκτάσεις στην ώρα τους. 2,5 χρόνια, εκεί. Λοιπόν, Αλαφούζα, αρρωστήρα 13, ρε, λέει ο Μανώλης. Μανολάρα, δεν την παλεύεις κι εσύ, ε. Λοιπόν, τους χειρισμούς του Αλαφούζου, λέει ο Χρήστος. Ναι. Λάμπρο, καλησπέρα, περιμένουμε ανακοινώσεις πριν το 15 Αύγουστο για Βοτανικό. Δεν νομίζω. Επίσης, αν βρεθεί πηγή χρηματοδότησης, το μόνο που μένει είναι οικοδομικές άδειες και προχωράει το γήπεδο. Και κάτι άλλο. Και κάτι άλλο. Είναι κάποιες διαδικασίες ανάλογα με το πώς θα χωροθετηθεί. Όχι πώς θα χωροθετηθεί. Αν θα έχει τη μορφή που ανέλησα χθες, την πιο ενεργειακή, την πιο φιλική στο περιβάλλον κτλ., θα πρέπει να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις, όπως έχουν γίνει και τροποποιήσεις επί του σχεδίου του γηπέδου της ΑΕΚ, οι οποίες ανακοινώθηκαν σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, και θα περάσουν από μια ανεξάρτητη ελεγκτική αρχή. Αυτό ίσως πάρει ένα τετράμινο. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να εμποδίσει τα έργα αυτό. Γιατί και στην περίπτωση της ΑΕΚ τα έργα συνεχίζονται και η απόφαση αυτή βγήκε τώρα, σήμερα νομίζω, για κάποιες τροποποιήσεις που θέλει. Επομένως, νομίζω ότι δεν θα επηρεάσει το συγκεκριμένο χρονικά. Θα γίνει σε παράλληλο χρόνο. Λάμπρο, τη σύμβαση Δήμου Γκυπέλ να την περιμένουμε? Εννοείς Δήμου ΠΑΕ. Δεν έχω στα χέρια μου κάτι. Δεν έχω στα χέρια μου κάτι, Θανάση. Πρέπει να τη βρούμε αυτή τη σύμβαση. Θα είναι πολύ χρήσιμη για τη συμφωνία που είχε και θα κλείσει πολλά στόματα για τη συμφωνία που είχε κλειστεί τότε. Τι γίνεται με ράπτη στο Βόλεϊ, ρωτάει ο Κώστας. Δεν έχει κλείσει το θέμα ακόμα. Γίνονται κάποιες διαβουλεύσεις, οι οποίες από όσο αντιλαμβάνομαι σήμερα, επειδή δεν είναι το ρεπορτάζ μου, από κάποια δημοσιεύματα που διάβασα, δεν είναι και τόσο εύκολες. Οπότε ας περιμένουμε. Κάνε ρεπορτάζ Βόλεϊ Λάμπρο, δίκαιο έχει ο Δημήτρης. Βγάζει υγεία το τμήμα, λέει ο Θανάσης. Λάμπρο, από τη στιγμή που ο Άλαφ έχει τόσο καλές σχέσεις με την κυβέρνηση, για ποιο λόγο δεν θέλει Βοτανικό, αφού προφανώς η κυβέρνηση θέλει επενδύσεις? Δεν ξέρω αν θέλει ή δεν θέλει Βοτανικό. Θεωρώ άκερη τη διαρροή που έκανε. Δεν ξέρω σε τι έχει να εξυπηρετήσει. Να επικοινωνήσει στον κόσμο ότι δεν γίνεται γήπεδο εκεί. Εντάξει, αν το έχει κάνει γι' αυτό, μπορεί να φανεί και χρήσιμο στο τέλος. Να καταλάβει δηλαδή και ο κόσμος που δεν έχει καταλάβει. Όσον αφορά για τις σχέσεις με την κυβέρνηση που αναφέρεις, πράγματι νομίζω ότι λίγαν συντόμως θα έχει και επικοινωνία με τον ίδιο το Μητσοτάκη. Πρέπει όμως εδώ ο Παναθηναϊκός που είναι άτυχος. Είναι η συγκυρία με το υγειονομικό πρόβλημα που υπάρχει και ακόμα και να μην υπάρχει επιπλοκή λόγω του ιού, έχουν άλλο έτοιμο, θα το φορτώσουν εκεί. Ότι, ποιο γήπεδο τώρα Παναθηναϊκός, το κοιτάξτε τι γίνεται, ας πούμε, 80 κρούσματα σήμερα. Αυτό θέλει λίγο προσοχή και πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Όχι εμείς δεν φταίμε σε τίποτα. Εννοώ να είμαστε λίγο πιο προσγειωμένοι, μάλλον, σε όλα αυτά, γιατί μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις λόγω του συγκεκριμένου προβλήματος. Τη συμφωνία μεταξύ ΑΟ και Δήμου ψάχνουμε. Οι δύο μεταξύ ΠΑΕ και Δήμου είναι γνωστές. Μεταξύ Ερασιτέχνη και Δήμου. Σωστός ο Πάνος. Ναι, όχι η ΠΑΕ που είπα εγώ. Ερασιτέχνη και Δήμου είναι δύο διαφορετικές. Ο Πάνος λέει κάτι πολύ σωστό στο συγκεκριμένο κομμάτι, που όλοι μας κάνουμε το λάθος. Πρέπει να αναφερόμαστε σε ό,τι αφορά τη διπλή ανάπλαση, ξεχωριστά ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ξεχωριστά Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός. Λέμε ένα Παναθηναϊκός και νομίζουμε ότι είναι το ίδιο για όλους. Δεν ισχύει. Πρέπει σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο νομοθέτημα να αναφέρουμε ξεχωριστά την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ξεχωριστά τον ΑΟ, τον αθλητικό όμιλο. Ο Μπακογιάννης είχε υποσχεθεί τέλος Ιουλίου θα έχουμε νέα για το γήπεδο. Ιούλιος τελείωσε και τίποτα. Δεν ξέρω ποιος στέει, αλλά από δικαιολογίες και λόγια χορτάσαμε, λέει ο Γιάννης. Λάμπρο, είναι αστείο που περιμένουμε να μας κάνουν δώρο το γήπεδο. Με αυτή τη διοίκηση ξέχνα το, λέει ο Δημήτρης.
Ποια είναι η αξία του γηπέδου στη Λεωφόρο, είναι όντως 300 εκατομμύρια ευρώ, όπως είπε ο Γιαννακόπουλος. Αν γίνει ο Βοτανικός, θα είναι με νίκη, όχι χωρίς ενίκιο το γήπεδο και οι εμπορικές χρήσεις. Το προεδρικό διάταγμα για γήπεδο, πού μπορώ να το βρω, ρωτάει ο φίλος, μισό λεπτάκι. Το προεδρικό διάταγμα θα μου στείλει ένα inbox, να στο περάσω εγώ. Είναι πανεύκολο. Στείλε μου ένα inbox είτε στη σελίδα είτε στο προσωπικό μου προφίλ και σε λίγες ώρες θα το έχεις, μόλις δω το μήνυμα δηλαδή. Ο φίλος μου για να το θυμάμαι, ο Γιάννης. Ο Γιάννης ο Τσουκιάς. Λοιπόν, στα υπόλοιπα. Όχι, δεν είναι 300 εκατομμύρια, διότι είναι ένα χώρο χαρακτηρισμένο πράσινο και δεν υπάρχει προοπτική δόμηση εκεί. Επομένως, πώς να πουλήσεις κάτι, ειδικά όταν είναι έκταση, ας πούμε, που δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και το γήπεδο, όπως αναφέρεις παρακάτω, θα είναι από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός δεν το χρηματοδοτεί, δεν βάζει ούτε ευρώ, θα είναι ο ενοικιαστής. Ευχαριστούμε για την παρέα μέσα στο καλοκαίρι, Λάμπρο, τιμή μας. Τιμή δική μου, Δημήτρη μου, που λίγη ή πολύ κάθε μέρα, χθες πολύ, ας πούμε, σήμερα πιο λίγη, είστε εδώ. Είναι πολύ μεγάλη τιμή, πραγματικά. Λάμπρο, καλησπέρα. Κάπου διάβασα ότι ο Δήμος έχει χρεωθεί να αγοράσει τα οικόπεδα στο Βοτανικό και αν δεν προχωρήσει, βγαίνει με ζημία. Ξέρεις τι ισχύει σχετικά με αυτό? Αν γίνει τελικά το γήπεδο μόνο του, θα έχει πάει και οι διοικήσεις του Παναθηναϊκού θα πετάνε χαρταετό. Το οικόπεδο στο Βοτανικό ανήκει στο Δήμο Αθηναίων. Σκεφτείτε ότι μέχρι και αυτό, τώρα που το είπε ο φίλος εδώ, ο Γιώργος, υπήρχε επιχείρημα προμηνών στα social ότι το οικόπεδο της διπλής ανάπλασης δεν ανήκει στο Δήμο Αθηναίων. Και το είχε γράψει, νομίζω, και δεν τον αναφέρω δημόσια για κακό. Δημόσιο πρόσωπο είναι πλέον μετά τον περιβόητο λόγο που έβγαλε στη συνέλευση του Ερασιτέχνη, ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Ο οποίος νομίζω είναι και νομικός, είχε γράψει στο δικό μου Twitter ότι ότι η έκταση δεν ανήκει στο Δήμο και του έστειλε φυσικά τον νόμο. Τέλος πάντων, είχε ακουστεί εννοώ και από επίσημα χείλη το συγκεκριμένο. Αυτό που λες τώρα, αν θα ζημιωθεί κτλ., είναι μια ιστορία η οποία, να σου πω την αλήθεια, δεν με αφορά τι θα κάνει ο Δήμος. Δεν με αφορά. Δεν με νοιάζει καθόλου. Με νοιάζει αν θα ζημιωθεί ο Παναθηναϊκός. Όχι αν θα ζημιωθεί ο Δήμος. Ενώ δεν είναι δική μου δουλειά. Ούτε το άλλο είναι δική μου δουλειά, αλλά θέλω το καλό της ομάδας μου τη δεδομένη χρονική στιγμή. Οπότε και την καλύτερη των λύσεων. Το τι υποχρεώσεις έχει αναλάβει ο Δήμος ως κύριος φορέας του έργου είναι γνωστές και είναι καταγεγραμμένες. Καλησπέρα, Λάμπρο. Γήπεδο καινούριο θέλουμε, λέει ο Φώτης. Λάμπρο, έχουμε κάτι νεότερο σχετικά με τα τηλεοπτικά. Θα βλέπουμε το Match Pow TV τελικά ή παίζει ανατροπή και παραμονή στην Νόβα, ρωτάει ο Κώστας. Μου δίνει μια καλή αφορμή ο Κώστας. Κώστα μου, ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει για την αναδιάρθρωση. Στη συνέχεια θα γίνει συζήτηση για τα τηλεοπτικά. Όμως, προσέξτε εδώ κάτι για το Pow TV. Ευχαριστώ τον Κώστα γιατί θα το ξέχναγα. Ήθελα να το πω μέρες και θα το ξέχναγα. Σήμερα έγινε η κλήρωση του βόλεϊ γυναικών, του πρωταθλήματος. Το πρωτάθλημα στο βόλεϊ γυναικών, στην εγκύκλιο διεξαγωγής της ΕΟΠΕ, αναφέρεται ότι καμία ομάδα δεν έχει δικαίωμα να σπάσει την κεντρική διαχείριση. Άρα, αν ο Παναθηναϊκός κάνει το Pow TV, δεν θα δείχνει το γυναικείο βόλεϊ. Το βόλεϊ γυναικών, μάλλον. Ο Παναθηναϊκός στο βόλεϊ είναι πάλι στην κεντρική διαχείριση στην κρατική τηλεόραση, που του έκανε και καλό, γιατί πού να ήταν σε συνδρομητικό κανάλι, δεν θα βλέπαν όλοι το θρίαμβο φέτος. Ενώ τώρα το είδε περισσότερος κόσμος γιατί ήταν δωρεάν. Στην κρατική τηλεόραση το είδε. Δωρεάν. Συνδρομητική είναι η κρατική τηλεόραση ουσιαστικά, την πληρώνουμε μέσω των λογαριασμών, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Και το τμήμα Πόλο, νομίζω, και το Πόλο είναι σε κεντρική διαχείριση. Θα πρέπει ο Παναθηναϊκός για να τα πάει στο Pow TV να σπάσει κεντρικές διαχειρήσεις. Η ΕΟΠΕ στο βόλεϊ γυναικών έχει πει ότι αν σπάσει κεντρική διαχείριση δεν αρχίζει πρωτάθλημα καν. Αυτό με το Pow TV πολύ εύκολα ακούγονται όλα. Αλλά θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να σπάσει 2-3 κεντρικές διαχειρήσεις για να τα κάνει. Πάρα πολύ δύσκολα πράγματα. Είμαστε ικανοί να πάρουμε τη θέση του Δήμου Αθηναίων παρά του Παναθηναϊκού, λέει ο Μανώλης. Μεγάλη αλήθεια αυτό. Ρε Λάμπρο, για να κόψω, ότι η Λεωφόρος αξίζει 300 εκατομμύρια και ότι έγινε σωστή μελέτη. Εσύ λες ότι δεν αξίζει τόσα, να βρούμε πόσο πραγματικά κοστίζει και αν δεν μπορούν να μας κάνουν το γήπεδο στο Βοτανικό να πουλήσουμε τη Λεωφόρο και να πάμε όπου θέλουμε εμείς να το κάνουμε. Δεν μπορείς να το κάνεις, Δημήτρη μου. Ο Γιαννακόπουλος είπε εντάξει, είπε αυτό που είπε με τη μελέτη την οποία πλήρωσε ο άνθρωπος. Οκ, το σεβόμαστε την μελέτη αυτή. Να τη δημοσιοποιήσει κάποια στιγμή, όπως έχει υποσχεθεί. Καλό θα είναι να τη διαβάσουμε όλοι. Αλλά εγώ σου λέω με την κοινή λογική ότι μιλάμε για έναν χώρο όπου ο τελεστής δόμησης αυτή τη στιγμή είναι 0,02. Πώς ένας χώρος που δεν μπορείς να χτίσεις ούτε περίπτερο, που λέει ο λόγος,
Κάνε 300 εκατομμύρια. Υπολογίζουμε τη συναισθηματική αξία. Η συναισθηματική αξία είναι υπολόγιστη. Δεν υπολογίζεται. Έτσι. Καλησπέρα, Λάμπρο. Βλέπω καλές κινήσεις στο ποδόσφαιρο και πιστεύω θα φτιάξουμε καλή ομάδα. Θέλω τη γνώμη σου. Φίλε μου, Νέλο, καλή ομάδα μάλλον θα φτιάξουμε. Ναι, θα είναι διαφορετική σε σχέση με πέρσι. Το πόσο καλή είναι και ανταγωνιστική θα το δούμε στο γήπεδο. Δεν έχουμε εικόνα ακόμα. Δεν έχει αρχίσει ούτε η προετοιμασία των παιδιών, ούτε έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ. Μου αρέσει που τα επίσημα χείλη γύρω από τον Εραστέχνη με τίτλους και παράσημα δεν ξέρουν τι γράφουν οι νόμοι, αλλά έχουν άποψη. Ξεφτύλα απίθμενη. Τεράστιο μήνυμα από το φίλο μου τον Βαγγέλη. Καλησπέρα, Λάμπρο. Αυτό το διαβάσαμε. Γήπεδο θέλουμε. Επιστροφή στη λεωφόρο να νικήκαμε, λέει ο Νίκος. Λάμπρο, το υπάρχον σχέδιο γηπέδου στο Βοτανικό το απορρίπτουν ΠΑΕΚ Εραστέχνη λόγω έλλειψη σχεδίου μπάσκετ σύμφωνα με τα λεγόμενα μαλακατέ. Δηλαδή, ο Μπακογιάννης πρέπει να δώσει λύση με τον μπάσκετ. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε όμορο οικόπεδο, διαφορετικά θα υπάρχουν προσφυγές. Υπάρχει όμορο οικόπεδο, Λάμπρο. Η δική μου έρευνα και του φίλου μου του Πάνου έχει δείξει ότι δεν υπάρχει. Όσα έχουμε συζητήσει με τον Πάνο. Δεν υπάρχει. Τώρα, αν βρουν, καλώς. Πάντως, το γήπεδο μπάσκετ, παιδιά, το θυμηθήκαμε. Μόλις πήγε στο Βοτανικό η δουλειά. Μόλις άρχισε να πηγαίνει στο Βοτανικό η όλη η ιστορία. Μέχρι πριν ούτε για συστέγαση ακούγαμε, δηλαδή στο Γουδί δεν υπήρχε συστέγαση. Στη λεωφόρο δεν υπάρχει συστέγαση. Εντάξει, μόνο στο ΟΑΚΑ υπάρχει η προοπτική της συστέγασης. Οκ, okay, είναι έτοιμα τα γήπεδα. Πώς ξαφνικά τώρα πρέπει να χωρέσουν όλα σαν να αλλάξουν οι νόμοι πάλι, οι νόμοι που έχουν περάσει από 40 κύματα, από ΣΤΕ, από προσφυγές, από τροποποιήσεις. Γιατί κάνουμε τη ζωή μας δύσκολη, αυτό που έλεγα στην αρχή, μην επαναλαμβάνομαι. Ο Φριντέτ θέλει αποζημίωση, λέει ο Λεωνίδας, το διάβασα. Είμαστε τα μεγαλύτερα θύματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έσφαζε ο Κόκαλης από το 97 και μετά με διαιτησίες και παρατήματα και μας πέταγαν ότι όφη είναι δικιά μας ομάδα και ψαρώναμε, λέει ο Αναστάσιος. Πάλι καλά που έστω και αργά το κατάλαβες, Αναστάσιε. Λάμπρο, πώς πάει η χρηματοδότηση, υπάρχουν επαφές συμφωνία με εκείνη την κατασκευαστική εταιρεία από το εξωτερικό? Συμφωνία όχι ακόμα. Επίσης, γενικά, πώς πάει η χρηματοδότηση? Ξέρω ότι ένα 60% έχει κλειστεί. Υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν θα έχει εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό πριν το καλοκαίρι και ρωτάω γιατί η χρηματοδότηση είναι το Α και το Ω της διπλής ανάπλασης. Καλά κάνεις και ρωτάς πάνω. Καλές ιστορικές στιγμές στη λεωφόρα, αλλά η ζωή προχωράει και δεν πρέπει να μένουμε πίσω. Το μέλλον είναι στο Βοτανικό και 40.000 θέσεις, ούτε μία λιγότερη. Γεια σου, Λάμπρο. Εδώ ο Ανδρέας μου δίνει την ευκαιρία, επειδή αυτό στο μέλλον θα χρησιμοποιηθεί εναντίον μου, όπως όλα όσα λέω καταγράφονται και ξέρω πολύ καλά ότι καταγράφονται και σε print screen κτλ., να ξεκαθαρίσω πάλι κάτι. Το γήπεδο στο Βοτανικό έχει ένα έως 40.000 θέσεις. Στέγνωσε το εργαλείο. Για μένα το 28.000 στο Βοτανικό δεν υπάρχει. Ας είναι Βοτανικός. Ας είναι καινούριο γήπεδο. Δεν υπάρχει στο δικό μου το μυαλό. Το όριο που θα πρέπει να βάλει ο Παναθηναϊκός είναι 32 με 35.000. Εκεί να κινηθεί, να φτιάξει ένα γήπεδο ανάμεσα σε 32 και 35.000, όπου θα είναι 4 αστέρων και θα μπορεί να φιλοξενηθεί τελικός Europa League, έστω, με την προοπτική κιόλας ότι θα φτάσουμε το 40 σε 10-15 χρόνια, ας πούμε, μετά. Όχι κάτω από 32.000. Είναι για μένα όριο οι 32.000. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να έχει μεγαλύτερο γήπεδο από τους άλλους. Και δεν είμαι μπιφτεκάς. Τα μπιφτέκια μόνο τα τρώω, δεν τα ψήνω. Μόνο τα τρώω. Να λέω ότι με συμφέρει στο ένα και ότι με συμφέρει στο άλλο. Να γράφω πέρυσι πομπόδεις εκφράσεις ότι όταν ακούστηκε το 28 για το Βοτανικό, όχι 28 και όχι μικρότερο από τον Ολυμπιακό, και φέτος να λέω ότι θα φτιάξουμε τη λεωφορούλα μας έτσι που θα είναι όμορφη και θα χωράμε και 22 και θα είμαστε ζουζουνιάρικα εκεί όλοι μαζί, παρεούλα, αγκαλίτσα κτλ. Όχι τέτοιες γραφικότητες. Παναθηναϊκός θέλει γήπεδο ποδοσφαίρου, 32.000 συν μία θέση. Για μένα το ιδανικό είναι 39.999 συν μία θέση. Ό,τι προβλέπει ο Βοτανικός. Έως 40.000, 40.000 καθίσματα, ούτε ένα παρακάτω. Αυτό είναι το ιδανικό για μένα. Ξέρω όμως ότι κάποιες από τις εκπτώσεις που θα γίνουν, δυστυχώς, όταν θα γίνει το γήπεδο, θα είναι στα καθίσματα, θα είναι στη χωρητικότητα. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει το γήπεδο να είναι 32 και πάνω, με την προοπτική επέκτασης. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται γήπεδο μεγάλο, νέο, πολυτελές, αυτόνομο. Κρατήστε το αυτόνομο, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπαμε χθες. Οι περισσότεροι το περάσατε στον Ντούκο, αρκετή την εκπομπή. Κρατήστε το αυτόνομο. Μέχρι
Μέχρι και για το βρόχινο νερό θα υπάρχει, υπάρχει σκέψη να υπάρχει να μαζεύεται και να ανακυκλώνεται. Εκεί θα φτάσει το πράγμα. Θα ζηλέψει πάρα πολύς κόσμος από τους απέναντι αν γίνει αυτό το έργο. Θυμηθείτε αυτό που σας λέω. Μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός να το δούμε. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να το δούμε. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ. Θα αλλάξουν όλα. Θα αλλάξουν τα πάντα. Θα αλλάξουν όλα τα δεδομένα. Όλα. Θα έρθει το πράγμα τα πάνω κάτω. Δεν ξαναμπαίνω γιατί 4 μηνύματα και δεν τα απαντάς. Διαλέγεις σε ποια θα απαντήσεις. Κάνεις λάθος, Αντώνη. Να, τώρα το πρώτο που ήρθε ήταν, είναι το δικό σου. Όταν διαβάζω ένα μήνυμα και έρχονται σοριδών τα μηνύματα, τι να πρώτο προλάβω να διαβάσω, ρε Αντώνη. Να, αυτό πώς το διάβασα. Μην ξαναμπαίνεις άμα είναι αυτό το πρόβλημα. Το οικόπεδο Βενζινάδικο πίσω από το πέταλο της θύρας 7 έκτασης τριών στρεμμάτων έχει αντικειμενική αξία 3 εκατομμύρια ευρώ. Απλή μέθοδος των τριών, 1 εκατομμύριο το στρέμμα, άρα αξία οικοπαίδου της λεωφόρου των 17 στρεμμάτων χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη το σημερινό πολεοδομικό καθεστώς, στα 17 εκατομμύρια ευρώ, λέει ο Πάνος. 33.500 Ολυμπιακός, 32.500 ΑΕΚ, το λιγότερο 40.000, δεν πάει πάνω από 40 εκεί πάντως. Αν θέλουμε πάνω από 40 αλλού. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Νίκο. Δεν διαλέγω, παιδιά, τι μηνύματα θα διαβάσω. Να, κοιτάξτε τώρα, είναι του Κώστα που λέει όχι κατά από 35.000 το γήπεδο. Από πάνω είναι του Αντώνη. Για το γήπεδο μπάσκετ θα ήταν ιδανικό να μας δώσουν το ΆΚΑ και όλα καλά μετά με το Βοτανικό. Συμφωνώ. Αυτό πάντα το είχα καταλάβει, αλλά και το μερίδιο ευθύνης το είχαν και οι πρόεδροι μας, λέει ο Αναστάσιος. Ο Μάνος λέει, διάβασε, στέκουν αυτά που λέει. Οκ, Μάνο μου, αφού στέκουν, οκ, για μένα δεν στέκουν. Από προπονητή στο ποδόσφαιρο βλέπω πίκρα πάλι, ήμαρτον με τα πειράματα, λέει ο Παναγιώτης. Το πρωτάθλημα Ελλάδας τελείωσε το 96, από εκεί πέρα κουμάντο κάνει η εγκληματική οργάνωση, λέει ο Κώστας. Είμαστε τα μεγαλύτερα θύματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έσφαζε ο Κόκαλης, το διαβάσαμε αυτό. Ερίκο, πάντως δεν έχω δει άλλο μήνυμά σου, αλήθεια. Μπορεί να έχει έρθει, ένα που είδα, το διάβασα. Παιδιά, η χρηματοδότηση έχει κλειδώσει, κάντε λίγο υπομονή, έρχονται εξελίξεις ανάλογες της αξίας και της ιστορίας του συλλόγου, λέει ο Δημήτρης. Λάμπρο, το βρόχινο νερό το έχει ήδη η ΑΕΚ, δεν το ήξερα. Ο Αλαφούζος θα μιλήσει, Λάμπρο. Έτσι έχει φημολογηθεί, περιμένουμε. Φυσικά και δεν κάνω καμία διάκριση στα μηνύματα, παιδιά. Δεν τα προλαβαίνω όλα. Στην προηγούμενη εκπομπή ήρθαν 490. Πού να διαβάσει 490 μηνύματα. Λεωνίδα μου, πώς το διαβάσω όλο αυτό. Είναι, όλο βρισιά είναι, όλο μπινελίκι. Γεια σου, Λαμπράρα, λέει ο Γιάννης, ο φίλος μου Γιαννάκης μάλλον. Λάμπρο, μιλάς για αυτόνομο ενεργειακά γήπεδο υποχρεωτικά για να πάρει χρήματα από ΕΣΠΑ. Σωστός ο Θανάσης, έχει αρχίσει και μπαίνει στο νόημα. Λάμπρο, πώς η ΚΑΕ και ο Γιαννακόπουλος θα έχει άποψη για γήπεδο αφού η ΚΑΕ είναι προς πώληση. Άποψη για γήπεδο αυτή τη στιγμή για το ποδοσφαιρικό, για τη φιλή ανάπλαση δεν περιλαμβάνει την ΚΑΕ μέσα. Τώρα, αν γίνει κάτι άλλο, υπάρχει διοικούσα επιτροπή και υπάρχει και μεγάλο μέτοχος ακόμα. Γήπεδο ίσον ανάσταση του συλλόγου σε όλα τα επίπεδα, τέλος, λέει ο Λεωνίδας. Δεν έχω να πω κάτι για τον γκάλοπ. Δεν σημαίνει τίποτα για μένα, κανένα γκάλοπ. Μόνο τάσεις πραγμάτων δείχνει. Τι άλλο. Τώρα αυτά τα έχω διαβάσει. Ο Νίκος. Λάμπρο, όσο Αλαφούζος δεν μιλάει, τόσο μπερδεύει την κατάσταση και αφήνει να μιλάνε άλλοι για αυτόν. Με σύγχρονο γήπεδο 40.000 θέσεων θα ωφεληθούν όλοι και ειδικά ο ερασιτέχνης. Θα τους κρίνει η ιστορία αν χαθεί αυτή η ευκαιρία, λέει ο Νίκος. Μάγκες μου, ό,τι λέει ο Λάμπρος, γήπεδο βοτανικό υπερσύγχρονο με 35.000 τουλάχιστον, δεν υπάρχει λεωφόρος. Πια ιστορική μένει, αλλά δεν πληρεί κανένα κριτήριο. Θέλουμε ένα μεγάλο Παναθηναϊκό. Όλοι συλλαλητήριο κατά του Αλαφούζου και υπέρ βοτανικού, αυτό πρέπει να γίνει ώστε να δούμε τον ΠΑΟ εκεί που του αρμόζει, λέει ο Λεωνίδας. Ο Αποστόλης. Λάμπρο, καλησπέρα. Πραγματικά πρέπει να δει ο κύριος Μαλακατές ένα βράδυ μια εκπομπή σου. Εδώ ζούμε κωμικοτραγικές καταστάσεις και δεν κοιτάμε την έτοιμη ρεαλιστική λύση. Ειλικρινά δεν μπορώ να σκεφτώ τι θα κερδίσουν όλοι αυτά που λένε ό,τι λένε, λέει ο Αποστόλης. Ο Αντώνης ο Ερίκος είναι αυτός που ο φίλος μας που δεν του έχω διαβάσει τα μηνύματα. Όχι ο Ερίκος το μικρό, ο Αντώνης το μικρό. Συγγνώμη, Αντώνη, για την παράφραση. Θα τα δώσω στη συνέχεια τα μηνύματά σου. Πάντως από τα λεγόμενά σου αισιοδοξώ για γηπεδάρα στο Βοτανικό. Θα δούμε. Λάμπρο, αν τελικά γίνει ο Βοτανικός, θα πληρώνουμε νίκη από την πρώτη χρονιά. 35.000 και άνω στο Βοτανικό πρέπει. Στην περίπτωση που δεν βοηθήσει χρηματοδοτικά η ΠΑΕ, σαφέστατα. Ρε Λάμπρο, λες συνέχεια ότι δεν έχουμε ισχυρή διοίκηση και συμφωνώ απόλυτα. Όπα, πού πήγε το μήνυμα. Αυτά δεν μπορώ.
Γιατί λοιπόν ο Αλαφούζος πήρε τον Παναθηναϊκό, δεν ήξερε ότι τα μεταξωτάβρα και θέλουν. Τζορτζ, δίκιο είχε. Στο μήνυμά σου. Και μόνο που ανακοινώνεται το θέμα του γηπέδου, πιστεύω πως είναι καλό και στο τέλος θα γελάσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναυπάρξει κάτι αρνητικό. Τα καλύτερα έρχονται. Τα καλύτερα έρχονται. Γεια σου από το Λονδίνο, γεια σου φίλε μου Νίκο. Για νέες μεταγραφές στο μπάσκετ υπάρχει κάτι. Πλήρη στασιμότητα, Νίκο. Τίποτα απολύτως. Αυτοί που θέλουν γήπεδο 40.000 θέσεων σε ποδοσφαιρική ομάδα στην Ελλάδα και 15.000 στο μπάσκετ να δεσμευτούν από τώρα ότι θα πηγαίνουν στους αγώνες με τη Λαμία, την Ξάνθη, το Χολαργό και τον Κολοσσό Ρόδου. Αν γίνουν ποτέ τα γήπεδα 33 και 10.000 αντίστοιχα μάξιμουμ. Εντάξει, οι χωρητικότητες που αναφέρει ο Βαγγέλης είναι και πιο ρεαλιστικές, έτσι. Επαγγελματικά με τι ασχολείται ο κύριος Μαλακατές, λέει ο Μάκης, έχει ένα. Η οικογένειά του, νομίζω είναι οικογενειακή επιχείρηση, ένα γραφείο ταξιδίων. Λάμπρο, καλησπέρα. Όσο για το Βοτανικό, επειδή θέλουν γήπεδα σε όλα τα αθλήματα μέχρι και γήπεδο μπάσκετ, γήπεδο στο Βοτανικό δεν πρόκειται να γίνει, θα μας βάλουν πολλά εμπόδια, λέει ο Τάσος. Αφού λέει ο Μαλακατές ότι θα ρωτήσει και για την ΚΑΕ, για Βοτανικό θα ρωτήσει κάποιον που θέλει να αποχωρήσει και μπορεί η απόφασή του να δεσμεύσει τον μελλοντικό ιδιοκτήτη της ΚΑΕ. Εκείνος, για παράδειγμα, μπορεί να προτιμάει ο ΆΚΑ. Πριν την έναρξη του πρωταθλήματος θα βγουν Μαλακατές Αλαφούζος να μιλήσουν για το γήπεδο. Έχει κλειδώσει και lifting Λεωφόρος και Βοτανικός. Το lifting της Λεωφόρου, μάνο, πρόσεξε να δεις. Για να μην πέσετε καμιά μέρα όλοι από κανένα σύννεφο πάλι. Για να μπει ο Παναθηναϊκός το 21, πρέπει και η άδεια λειτουργίας, μην σας πασάρουν ως ειδήσεις στα αυτονόητα, πρέπει και η άδεια λειτουργίας να κλειδώσει και η ανακαίνιση να γίνει για να είναι πρώτα απ' όλα όχι όμορφο απλά. Να είναι ασφαλές για τον κόσμο που θα μπει μέσα. Γιατί θα πάνε οι παίχτες να κάνουν ντουζ, να πει οι διαιτητές, οι φίλαθλοι κάποια στιγμή στις εξέδρες. Αυτά θα γίνουν. Ο Νεκτάριος λέει: πες τα ρε Λάμπρο, μπας και ξυπνήσουν γήπεδο μόνο στο Βοτανικό. Ένας άσχετος, αν έπαιρνε τον Παναθηναϊκό αντί του Αλαφούζου, τόσα εγκληματικά λάθη δεν θα έκανε. Αυτό δείχνει ότι δουλεύει για την καταστροφή μας, λέει ο Κώστας. Τι άλλο. Λάμπρο, καλησπέρα. Ακούω από την ημέρα που εξελέγει πρόεδρος ο κύριος Μαλακατές να μιλάει στρογγυλεμένα και σε πολλά ζητήματα που αφορούν το γήπεδο να έχει άγνοια. Δυστυχώς επίσης ο Αλαφούζος με προβληματίζει πλέον που ασχολείται πλέον πολύ ενεργά και δεν ξέρω πού αποσκοπεί. Ευχαριστώ. Τα έχουμε πει, τα έχουμε συζητήσει, φίλε μου Μπιλ, και τα δύο. Λοιπόν, αυτά. Φτάσαμε στην ώρα μας. Απάνω ακριβώς. Just. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Είχαμε, δεν είχαμε, πάλι για την γηπεδάρα μας μιλήσαμε σήμερα. Και κάποια στιγμή θα γίνει. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Να είμαστε όλοι καλά, να είμαστε όλοι γεροί. Θα έχουμε μεγαλώσει βέβαια λίγο ακόμα. Και δεν ξέρω πού θα είναι τότε ο καθένας και αν θα μπορούμε να βρεθούμε όπως βρισκόμαστε τώρα αυτές τις συνθήκες. Να θυμόμαστε μόνο εκείνο, ας πούμε, το καλοκαίρι του 20 που ξενυχτούσαμε Παρασκευή βράδυ με τον Καραγκάνη και συζητούσαμε για το γήπεδο που τέλος πάντων αύριο, ας πούμε, θα είμαστε έτοιμοι να πάνε. Μακάρι να γίνει έτσι. Θα είναι το καλύτερο απ' όλα. Λοιπόν, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Σάββατο και Κυριακή δεν έχουμε εκπομπές. Δεν θα κάνουμε. Καθόμαστε το Σαββατοκύριακο. Ξανά λοιπόν τη Δευτέρα στις 11.30 το βράδυ, να είμαστε καλά, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Τώρα, αν υπάρξει κάποια φοβερή εξέλιξη μέσα στο Σουκού, σαφέστατα και θα κάνουμε κάτι έκτακτο να τη σχολιάσουμε, αλλά δεν είναι προγραμματισμένο να μην κάνω αυτό το Σαββατοκύριακο, δηλαδή λίγη ξεκούραση καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται, γιατί αυτό το 7 το πρωί με 3 τη νύχτα δεν παλεύεται. Επομένως είναι πολύ δύσκολο, επομένως δύο μέρες έτσι να χαλαρώσουμε λιγάκι. Και Δευτέρα θα είμαστε και πάλι εδώ στις επάλξεις, θέλω να πιστεύω με ευχάριστες ειδήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.